Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτω πατή. Πνεύματων δικαίωτε τελειωμένο, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσο, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε, στην κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θείο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειας και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσώ, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών η αγνή και άκραντος παρθένο, η Θεόνα φράστος Κυρίσσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων επειδή απελευθερώσει της ηρωικής πόλεως ημών και υπέρ του συγχωρηθεί με αυτής παμπλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτό να έλθα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτίων, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος, ο τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τες ψυχάς, τον υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, επειδή απελευθερώσει της πόλεως ημών και τάξον αυτάς
εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Συγαρμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ Ανάστασης, η μακαρία ζωή και ανάπαυσης, των υπερπίσεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, επί τη απελευθερώσει της πόλεως ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, συν το ανάρχο σου πατρί το Παναγίο και αγαθό, και ζω ποιος πνεύμα την οίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα, ο και νεκρών και ζώντων, την εξουσίαν έχων, ως αθάνατος βασιλεύ, και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες παραχράντου αυτού μητρός, του Αγίου Τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, και τα ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, εν σκηνέζει και οντάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, μετά Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Αξιοσέβαστες πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές αρχές, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα προκειμένου να τιμήσουμε με την παρουσία μας την επέτειο του ολοκαυτώματος της Νάουσας, σε ένα σημείο το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με τα γεγονότα των αποφράδων εκείνων ημερών του Απριλίου του 1822. Σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη της Επανάστασης του Έθνους στην Πελοπόννησο και στον χώρο της Μακεδονίας επικρατούσε ένα συνεχής επαναστατικός αναβρασμός. Προετοιμασίες, συζητήσεις και αντιμαχίες πύρωναν την καθημερινότητα των Μακεδόνων, καθώς μελετούσαν τόσο τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να βοηθήσουν τους αδερφούς τους που ξεσηκώθηκαν ενάντια στον Τούρκο κατακτητή, όσο και πώς να απελευθερωθούν οι ίδιοι. Πρωτοστάτες στον αγώνα αυτό, τα χωριά της Χαλκιδικής, η περιοχή του Ολύμπου και η Νάουσα. Ωστόσο, ο αγώνας που αναλαμβάνουν είναι άνισος. Οι επαναστατημένοι, παρά την πίστη τους στον ιερό σκοπό της ελευθερίας και τη γενναιότητα που επιδεικνύουν, υποχωρούν στις υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού. Μετά την κατάπνιξη της Επανάστασης στη Χαλκιδική, οι Τούρκοι στρέφουν τις δυνάμεις τους προς την Νάουσα. Εκεί είναι συγκεντρωμένη η πλειοψηφία των αρματολών και κλεφτών του Βερμίου. Επικεφαλής ο πρόκριτος Ζαφυράκης λογοθέτης, πολιτικός αρχηγός της Επανάστασης, ο οπλαρχηγός Γεροκαρατάσος, Γενικός Στρατιωτικός Αρχηγός και ο Οπλαρχηγός Αγγελής Γάτσος από την Έδεσα.
Εκεί και ο Παναγιώτης Ναού, ο Γιώργος Νιόπλιος από τη Σιάτιστα, ο Ιωάννης Παπαρέσκας από την Καστοριά, ο Γιαννούλας Γιάκας από τα Γρεβενά και πολλοί άλλοι γενναίοι αγωνιστές. Η Νάουσα, με τα τόσα προνόμια της. Η Νάουσα, που βρίσκεται υπό την προστασία της μητέρας του Σουλτάνου και είναι απαλλαγμένη από την παρουσία των Τούρκων. Η ίδια αυτή πόλη δεν δίσταζε να ορθώσει το ανάστημά της, προκειμένου να δώσει το παράδειγμα και στις υπόλοιπες τουρκοκρατούμενες περιοχές. Οι αρχικές επιτυχίες των επαναστατημένων είναι τόσο μεγάλες που θα προκαλέσουν την ανησυχία στους Οθωμανούς και θα αναγκάσουν τον Σουλτάνο να στείλει ένα ιδιαίτερα σκληρό φυρμάνι. Από τις εκρήξεως της επαναστάσεως, των βρωμερών ερπετών, των καλουμένων ρουμ, οι άπιστοι κάτοικοι της πόλεως Ναούσης και τινών χωριών των Πέριξ εξακολουθούσε να ενισχύουσε τα επαναστατικά σώματα. Και συνεχίζει λέγοντας ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος αποφασίσαμε να απαλείψουμε από το πρόσωπο της γης την κατηραμένη ταύτην αιστεία των κακοβούλων και ευδελιρών απίστων. Ο τρόπος προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η απόφαση μπορούσε να είναι μόνο ένας. Να διαπεράσουν με τα μαχαίρια τα σώματα των ανδρών, να πουλήσουν ως σκλάβους τα γυναικόπαιδα, να μοιράσουν τις περιουσίες των επαναστατημένων και να κάψουν τα σπίτια τους. Για το σκοπό αυτό, οι Τούρκοι στέλνουν πάνω από 10.000 στρατιώτες. Ωστόσο, οι γενναίοι Ναουσαίοι μάχονται, δεν τα παρατάνε, ακόμη και όταν αναγκάζονται να οχυρωθούν πίσω από τα τείχη της πόλης. Γνωρίζουν ποια είναι η τείχη που τους περιμένει. Φοβούνται για τη ζωή τους, αλλά δεν λυγίζουν. Μέσα και έξω από την πόλη θα αποκρούσουν τις αλλεπάλληλες τουρκικές επιθέσεις για 14 ημέρες, ώσπου την Κυριακή του Θωμά οι Τούρκοι μπαίνουν στην Άουσα. Ακολουθεί μια σφαγή δίχως έλεος. Πολλοί από τους συλληφθέντες υπόκεινται σε φρικτά βασανιστήρια. Οι γυναίκες ρίχνονται στις φλόγες, αιμοδιψείς Τούρκοι αφαιρούν έμβρια από τις χιλιές των εγγύων μόνο και μόνο για να δουν το φίλο τους, παιδιά σφάζονται μπροστά στα μάτια των γονιών τους, βρέφη απαγχωνίζονται και η πόλη παραδίδεται στην καταστροφή και τη λαϊλασία. Ανάμεσα στους τρομοκρατημένους κατοίκους και 13 νεαρές κοπέλες ορθώνουν το ανάστημά τους και αναδεικνύονται άξιοι συνεχιστές της γενναιότητας που επέδειξαν οι σουλιώτισσες στο Ζάλογκο. Καθώς πλησιάζουν οι διώκτες τους, οι επιλογές που έχουν είναι δύο. Να ζήσουν ατιμωμένες ή να πεθάνουν όπως έζησαν, περήφανες. Χωρίς κανένα δισταγμό, προτιμούν τον έδοξο θάνατο και πέφτουν σε αυτόν εδώ τον γκρεμό, προκειμένου να μην τις ατιμάσουν τον Τούρκο τα χέρια. Ενώ παράλληλα με τη θυσία τους αυτή, λαμπρύνουν την προσφορά αίματος που έκανε η πόλη της Νάουσας, οι κάτοικοί της, προκειμένου να ελευθερωθεί το έθνος. Την ίδια στιγμή όμως, που οι νέες πέφτουν στην αραπίτσα, ο θάνατος έχει σκύψει πάνω από την πόλη και θερίζει αδιακρίτως ψυχές. Οι δρόμοι της πόλης είναι καλυμμένοι με πτώματα. Η θέση κιόσκι σύντομα μετατρέπεται σε χώρο όπου εξελίσσονται σκηνές ανίποτης φρίκης. Παντού κρεμασμένοι ή αποκεφαλισμένοι Ναουσαίοι. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, άνθρωποι απλοί, άμαθοι από τον πόλεμο, αναδεικνύονται σαφανείς ήρωες που θα μαρτυρήσουν για το έθνος και τη θρησκεία τους. Ο απολογισμός είναι τρομερός. Ο Λουμπούτ Πασάς, σε έγγραφό του σχετικό με τις σφαγές στην Άουσα, αναφέρει: «Μέχρι τη στιγμή κατορθώθη και συνελήφθησαν πλέον των 2.000 απίστων. Άπαντες μεν ούτη απειχονίστησαν ή εθανατώθησαν για τις πάθεις, παραδώσοντας τα σβδελιρά σπιχά στον εις την κόλαση». Η επανάσταση όμως δεν σβήνει. Όσοι από τους μαχητές κατάφεραν να επιζήσουν, συνεχίζουν τον αγώνα τους αλλού. Μεταφέρουν το αδάμαστο πνεύμα των Ναουσαίων στη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Νέες δάφνες τους περιμένουν δίπλα στους υπόλοιπους επαναστατημένους Έλληνες. Αλλά και η ίδια η Νάουσα αρχίζει να επουλώνει τις πληγές της. Σιγά σιγά οι επιζήσαντες κάτοικοι επιστρέφουν για να δώσουν εκ νέου ζωή στην πολύπαθη πόλη, να συνεχίσουν μια παράδοση αιώνων. Αξιοσέβαστες πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές αρχές, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, δεν συγκεντρωθήκαμε σήμερα προκειμένου να τιμήσουμε με την παρουσία μας μόνο την επέτειο του ολοκαυτώματος της πόλης της Νάουσας. Βρεθήκαμε σε αυτόν τον ιερό χώρο για να υμνήσουμε τις γενναίες εκείνες ψυχές των κατοίκων της Νάουσας αλλά και της γύρω περιοχής που κατάφεραν με το παράδειγμά τους, την αντίσταση και το θάνατό τους να αποδείξουν ότι η θυσία τους δεν υπήρξε μάταιη. Με την αντίστασή τους επέδειξαν τη γενναιότητά τους. Με τον ηρωικό θάνατό τους κέρδισαν επάξια μια θέση στο πάθεον των ηρώων της ελληνικής ιστορίας και ταυτόχρονα αποτέλεσαν τους αγγελιοφόρους ενός προαιώνιου μηνύματος,
μιας πεποίθησης που φαίνεται ότι είναι ριζωμένη βαθιά μέσα στην ελληνική ψυχή, ότι η ελευθερία κερδίζεται και δεν χαρίζεται. Σας ευχαριστώ. Αναπαράσταση χορού θυσίας. Ρήψη Στεφάνου, εκ μέρους της κυβέρνησης, ο ειδικός γραμματέας κοινοτικών πόρων και υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριος Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος. Κατάθεση στεφάνων. Για το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ο Δήμαρχος κύριος Καραμπατζός Αναστάσιος. Ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής νομού Ημαθίας, κύριος Τσαβδαρίδης Λάζαρος.
Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο Αντιδήμαρχος κύριος Καραδήμας Δημήτριος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Συμμαθίας. Ο στρατηγός, διοικητής του Β' Σώματος Στρατού. Η Ελληνική Αστυνομία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Η Λέσχη Καταδρομών Νομού Ημαθίας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας. Ομοσπονδία Επαγγελματοτεχνών Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Σύλλογος των Εναθήνες Ναουσαίων, ο Ζαφυράκης. Ενός λεπτού σιγή.
κοινές αδεξίωσης.